Ο κομμουνιστής ηγέτης Μάο Τσετούγκ και οι άντρες του φτάνουν στην περιοχή Γιουνάν της Βορειοδυτικής Κίνας, έχοντας διανύσει με τα πόδια πάνω από 10.000 χιλιόμετρα. Ήταν η λεγόμενη Μεγάλη Πορεία, η μαζική δηλαδή υποχώρηση του Μάο και των μαχητών του, που είχε αρχίσει ένα χρόνο πριν από το άλλο άκρο της Κίνας, την περιοχή Κιάνγκτσι, όπου απειλούνταν με εξόντωση από τις δυνάμεις του εθνικιστή ηγέτη Τσανγκ Καϊσέ. Οι παρτιζάνοι του Τίτο και οι άνδρες του προελάβνοντος στα Βαλκάνια Σοβιετικού στρατού μπαίνουν θριαμβευτικά στη σερβική πρωτεύουσα υπό τις επιθυμίες χιλιάδων κατοίκων της που είχαν κατακλείσει τους δρόμους της πόλης. Μετά από 3,5 χρόνια ναζιστικής κατοχής, το Βελιγράδι είναι και πάλι ελεύθερο. Εκπληρώνοντας την υπόσχεση που είχε δώσει 2 χρόνια πριν, όταν υπό την πίεση της Ιαπωνικής προέλασης είχε υποχρεωθεί να εγκαταλείψει το νησιώτικο σύμπλεγμα των Φιλιππίνων, ο Αμερικανός στρατηγός MacArthur ξαναγυρίζει νικητής πλέον στην περιοχή. Και αποβιβάζεται με τους άντρες του στην ανατολική ακτή της νήσου Λέιτε, έτοιμος για το τελειωτικό χτύπημα στην Ιαπωνική πολεμική μηχανή, που είχε χάσει πια την πρωτοβουλία στο μέτωπο του ειρηνικού. Η Βρετανία στέλνει επιγόντως στρατιωτικές ενισχύσεις από δύναμη 800 ανδρών και κηρύσσει τον στρατιωτικό νόμο στη Γένεια για να αντιμετωπίσει την αντιαπιεκτιοκρατική εξέγερση των αυτοκτόνων, η οποία έχει ονομαστεί κοροϊδευτικά από τους Βρετανούς «εξέγερση των Μάου Μάου». Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε οργάνωση ούτε φυλή με την ονομασία Μάου Μάου. Εκείνο που υπήρχε ήταν ένα ισχυρό αντιαπιεκτιοκρατικό κίνημα υπό την ηγεσία ενός πατριώτη πολιτικού, του Γιώμο Κενιάτα, καθώς και μια συνωμοτική κίνηση από μέλη μιας ντόπιας φυλής, της φυλής Κικούγιου, η οποία είχε κηρύξει ένοπλο αγώνα κατά των Βρετανών. Κοινό αίτημα των δύο αυτών κινημάτων ήταν η ανεξαρτησία της Κένιας και η μεταβίβαση στα 5,5 εκατομμύρια των μαύρων κατοίκων της εξουσίας, που μέχρι τότε λιμένονταν οι 30.000 λευκοί άπικοι της χώρας. Και παρά τις χιλιάδες συλλήψεις, τις μαζικές εκτελέσεις και το καθεστώς άγριας καταπίεσης που είχαν επιβάλει οι Βρετανικές απεικιοκρατικές αρχές, το αίτημα αυτό τελικά ικανοποιήθηκε το 1963, έστω και με καθυστέρηση 10 χρόνων. Η νεογέννητη Κυπριακή Δημοκρατία βιώνει την πρώτη πολιτική κρίση στην ιστορία της. Κάνοντας χρήση των προνιών των συνθηκών της Ζυρίχης και του Λονδίνου, ο Τούρκος αντιπρόεδρος Κιουτσούκ μπλοκάρει με βέτο υπουργική απόφαση με την οποία διαφωνούσε. Η απόφαση αφορούσε την από κοινού εκπαίδευση Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων στρατιωτών για τη συγκρότηση μεικτών ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Χέρμπερτ Χούβερ. Ο Χούβερ είχε κρατήσει τα ενία της χώρας κατά την περίοδο 1929-1933 και συνέδεσε το όνομά του με το μεγάλο κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, που σηματοδότησε την απαρχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας άγνωστος μέχρι τότε Αμερικανός άλτης, ο 22χρονος Dick Fosbury, γράφει ιστορία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό. Χρησιμοποιώντας ένα δικό του ξεχωριστό στυλ που ξάφνιασε κριτές, συναθλητές του και θεατές, καταφέρνει μετά από 2 άκαρπες προσπάθειες στο άλμα ύψος να υπερβεί τον πύχη στα 2 μέτρα και 24 εκατοστά, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο με νέο Ολυμπιακό ρεκόρ. Ταυτόχρονα ο Fosbury καθιέρωνε ένα στυλ άλματος που θα έφερνε μια πραγματική επανάσταση στο στίβο, θα έβρισκε γρήγορα χιλιάδες μιμητές και θα άλλαζε ριζικά το ρου του άλματος ύψος. Οι γαλλικές αρχές υποδέχονται με τιμές το σοβιετικό ηγέτη Λεωνίντ Μπρέζνιεφ, που φτάνει για εξαήμερη επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία. Η επίσκεψη ήταν η πρώτη σε χώρα της Δυτικής Ευρώπης που πραγματοποιούσε ο Μπρέζνιεφ από το 1964, όταν είχε πάρει στα χέρια του τα ηνία της Σοβιετικής Ένωσης. Μια μεγάλη μορφή της γυραιάς Υπήρου, ο δυτικογερμανός καγκελάριος Βίλι Μπραντ, βραβεύεται με Νόμπελ για τη συνεισφορά του στην παγκόσμια ειρήνη.
ήταν η τιμητική αναγνώριση του έργου που είχε προσφέρει με την περίφημη Ostpolitik του, την πολιτική δηλαδή του ανοίγματος προς Ανατολάς. Με συνέπεια ακολούθησε ο Γερμανός πολιτικός παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που συνάντησε μέσα και στην ίδια του τη χώρα. Η Βασίλισσα Ελισάβετ φτάνει στο Σίδνεϊ για να εγγενιάσει ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα. Ήταν η περίφημη Όπερα του Σίδνεϊ, ένα πολυεπίπεδο φουτουριστικό οικοδόμημα που διέθετε περισσότερους από 1000 εσωτερικούς χώρους, μεταξύ των οποίων 5 μεγάλα θέατρα, άλλες τόσες αίθουσες για πρόβες, 2 τεράστιες αίθουσες υποδοχής, 6 εστιατόρια και δεκάδες εμπορικά καταστήματα. Η κατασκευή της όπερας είχε διαρκέσει 14 ολόκληρα χρόνια και το κόστος της ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Φεύγει από τη ζωή από ανακοπή καρδιά σε ηλικία 80 ετών μια θρηλυκή μορφή της 7ης τέχνης. Ήταν ο Αμερικανός ηθοποιός Μπαρτ Λάγκαστερ, ο οποίος από το 1946, όταν πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη, μέχρι το 1989 που αποσύρθηκε, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και προτάθηκε 4 φορές για το Όσκαρ ανδρικού ρόλου, το οποίο και απέσπασε το 1960. Έναν μόλις χρόνο μετά την ανάδειξή του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο 46χρονος Βέλγος πολιτικός Βίλι Κλάας καλεί τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης σε έκτακτη συνέντευξη τύπου στην έδρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη Βελγική Πρωτεύουσα. Και με εμφανή ταραχή ανακοινώνει την παρέτησή του από το αξίωμα που κατήχε. Είχε προηγηθεί η απόφαση της Βελγικής Βουλής να άρει την ασυλία του Κλάας προκειμένου να παραπεμφθεί σε δίκη για ανάμειξη σε σκάνδαλο δωροδοκιών με πρωταγωνιστή την αεροναυπηγική εταιρεία Augusta. Εκατοντάδες χιλιάδες Βέλγοι κατακλείζουν τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσάς τους, εξοργισμένοι με τα όσα έρχονται στο φως για τις αποτρόπαιες δολοφονίες μικρών παιδιών από τους εγκεφάλους κυκλώματος παιδεραστών στη χώρα τους. Ήταν μια συγκλονιστική διαδήλωση που ονομάστηκε Λευκή Πορεία και κεντρικό της αίτημα είχε την παραδειγματική τιμωρία των δολοφόνων και την αποτροπή κάθε απόπειρα συγκάλυψης του φοβερού σκανδάλου. Υπήρξε ένα από τα μεγάλα ονόματα του Στίβου και κατά πολλούς ο κορυφαίος λευκός σπρίντερ του αιώνα που πέρασε. Γεννημένος στην Ουκρανία, μια μέρα σαν τη σημερινή, στις 20 Οκτωβρίου 1949, ο Βαλερί Μπορζόφ πέρασε στην ιστορία ως ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα λευκός αθλητής που κατάφερε να ανατρέψει την Αμερικανική Παντοκρατορία στους δρόμους ταχύτητας των 100 αλλά και των 200 μέτρων. Όλα έγιναν το 1972, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Τρέχοντας σαν σαΐτα, ο Μπορζόφ έκοψε πρώτος τον ύμα στα 100 μέτρα πριν από τον Αμερικανό Τέιλορ και τον Τζαμαϊκανό Μίλερ. Και την επομένη κατάφερε το ίδιο και στα 200 μέτρα, αφήνοντας αυτή τη φορά πίσω του τον Αμερικανό Μπλακ και τον Ιταλό Μενέα. Το Μόναχο, ωστόσο, δεν σημάδεψε μόνο την καριέρα του Βαλερί Μπορζόφ. Έμεινε ανεξίτηλος στη μνήμη του εξαιτίας και της τραγωδίας που έζησε με τη φωνική τρομοκρατική επίθεση κατά των Ισραηλινών συναθλητών του. Και ταυτόχρονα άλλαξε και τη ζωή του, αφού εκεί γνώρισε και ερωτεύτηκε τη μετέπειτα σύντροφό του, τη σοβιετική πρωταθλήτρια της γυμναστικής Λουντμίλα Τουρίσεβα. Τον Οκτώβριο του 1947 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ξεχασμένη από χρόνια επιτροπή επανεμφανίζεται δυναμικά στο προσκήνιο. Ήταν η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, ένα όργανο που είχε συσταθεί πριν μια δεκαετία για την αντιμετώπιση της ναζιστικής διείσδυσης στην Αμερικανική επικράτεια. Τώρα βέβαια πράκτορες των χιτλερικών δεν υπήρχαν. Υπήρχαν όμως οι αριστεροί της Αμερικής, που αν και αμεληταίοι ως πολιτική δύναμη, διέθεταν ισχυρή επιρροή στον κόσμο της διανόησης και της τέχνης. Και κυρίως υπήρχε η πρόθεση ισχυρών κέντρων εξουσίας της Αμερικανικής κοινωνίας να ξεμπερδέψουν μια για πάντα με την Αμερικανική αριστερά. Το κλίμα άλλωστε ήταν πρόσφορο. Η Αμερικανική κοινωνία ήταν ήδη έρμεο της ψυχροπολεμικής ψύχωσης που με τη συνδρομή μιας αδίστακτης προπαγάνδας είχε μετατραπεί σε μίσος και οργή κατά οποιοδήποτε ύποπτου για σχέσεις με τους κόκκινους.
Οι πρώτες 43 κλήσεις της Επιτροπής στάλθηκαν σε παράγοντες του Hollywood. Κάποιοι, όπως ο Γκάρι Κούπερ, ο Walt Disney και ο Ρόναλντ Ρίγκαν, που ήταν τότε πρόεδρος της Ένωσης Ηθοποιών, υπήρξαν πυθύνιοι. Ορισμένοι, μάλιστα, δεν δίστασαν να καταδώσουν συναδέλφους τους ως όργανα της Μόσχας. Άλλοι όμως, όπως οι σεναριογράφοι Ντάσιελ Χάμετ και Ντάλτον Τράμπο, δίνοντας μάχη αξιοπρέπειας, αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την Επιτροπή και διώχθηκαν αμήλικτα. Όταν η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών άρχιζε τις δημόσιες ακροάσεις της, το ημερολόγιο έγραφε 20 Οκτωβρίου 1947. Ήταν η μέρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες άνοιγε ο πρώτος κύκλος ενός ανελαίητου κυνηγητού μαγισσών, που λίγα χρόνια αργότερα, επί ημερών Μακάρθη, θα υπερεύαινε κάθε όριο και θα έμενε στην ιστορία ως ένα από τα αγριότερα κύματα διώξεων για πολιτικούς λόγους που έμελε να γνωρίσει ο δυτικός μεταπολεμικός κόσμος. Το δειλινό της 20ης Οκτωβρίου 1968, ο σκορπιός του Αριστοτέλη Ωνάση έσφιζε από ζωή. Μουσική, σαμπάνιες, φλάς, εκατοντάδες προσκεκλημένοι από το Διεθνές Jet Set και μαζί τους φωτορεπόρτερς και δημοσιογράφοι από κάθε γωνιά του πλανήτη ήταν εκεί για να χαρούν και να απαθανατήσουν την τελετή που όλοι θεωρούσαν γεγονός της χρονιάς. Το γάμο του Έλληνα Κρίσου με την πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, την Τζάκι Κένεντι. Για τον Ωνάση που άλλαζε τις γυναίκες όπως τα πουκάμισα, η Τζάκι, την οποία τώρα οδηγούσε περιχαρή στην κατάφωτη θαλαμιγό του τη Χριστίνα, ήταν ένα ακόμη τρόπο έως τη συλλογή του, αστραφτερό σαν το προηγούμενο, τη Μαρία Κάλλας. Για τη ματαιόδοξη Τζάκι, το γαμήλιο δακτυλίδι ήταν το διαβατήριο για μια ζωή άνετη και πλουσιοπάροχη. Στο εξής θα ονομάζεται Τζάκι Κένεντι Ωνάση ή Τζάκι Ο, όπως επέλεξε να την αποκαλεί ο διεθνής τύπος. Και θα κερδίσει μια περίοπτη θέση στις προτιμήσεις των παπαράτσι που πλέον θα γίνονταν η αχώριστη συντροφή της. Θα έχανε όμως το θρόνο της στις καρδιές των Αμερικανών, καθώς ελάχιστη της συγχώρεσε σαν αυτό της το βήμα και κυρίως το χρόνο που το έκανε, 4 μόλις μήνες μετά τη δολοφονία του κουνιάδου της από τον προηγούμενο γάμο της, του Μπομπ Κένεντι.